Νούμερο 5. North Sentinel Island. Λοιπόν, τεχνικά μπορείτε να επισκεφτείτε αυτό το μέρος, απλώς δεν θα επιστρέψετε ζωντανοί. Η φυλή στο North Sentinel Island, στο Andaman της Ινδίας, είναι τόσο προστατευτική για το περιβάλλον και την αρχαία κουλτούρα τους, που σκοτώνουν όποιον παρασυρθεί κοντά στο νησί. Είναι γι' αυτό το λόγο η πιο επικίνδυνη και προστατευμένη φυλή στον κόσμο. Νούμερο 4. Snake Island. Ανακηρύχθηκε από πολλούς ως το πιο επικίνδυνο νησί στη γη. Ο τόπος αυτός είναι τόσο δηλητηριώδης που δεν θα θέλατε να το επισκεφθείτε, ακόμη και αν σας δοθεί κάποια ευκαιρία. Βρισκόμενο περίπου 20 μίλια από την ακτή του Σάο Πάολο στη Βραζιλία, αυτό το νησί είναι το σπίτι του πιο θανατηφόρου φιδιού στον κόσμο, του Golden Lanhead Viper. Το δηλητήριο του μπορεί να σε σκοτώσει ακαριαία και υπάρχουν περίπου 4.000 από αυτά σε αυτό το νησί. Νούμερο 3. Woomera. Η Woomera Protected Area είναι μια αυστραλιανή στρατιωτική σειρά δοκιμών που εκτείνεται σε 124.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Λέγεται ότι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε χρυσό, σίδηρο με τα λεύματα και οπάλια στο έδαφος του. Υπάρχει όμως και μια τεράστια ποσότητα ασπροπελάτου πολεμικού υλικού που βρίσκεται εκεί που ο τόπος αυτός είναι πρακτικά ναρκοπέδιο. Νούμερο 2. Τα μυστικά έγγραφα του Βατικανού. Σίγουρα ο Dan Brown έχει εκφράσει το ενδιαφέρον για το Βατικανό και τα μυστικά του, αλλά αυτό είναι αυστηρά εμπιστευτικό. Τα έγγραφα που χρονολογούνται από τον 8ο αιώνα και τα φορτία της επίσημης αλληλογραφίας φυλάσσονται βαθιά κάτω από το έδαφος από τα μάτια του κόσμου. Ορισμένα από τα στοιχεία περιλαμβάνουν επιστολές από τον Μιχαήλ Άγγελο, μια επιστολή από την Μέρη, βασίλισσα των Σκοτσέζων, γραπτή ενώ περίμενε την εκτέλεσή της, και το αίτημα του βασιλιά Ερίτη του Βιλ για ακύρωση του γάμου. Το πολυπόθητο νούμερο 1. Περιοχή 51. Οι μεγάλοι αστικοί μύθοι και ταινίες έχουν γίνει σε αυτή την αμερικανική μυστική εγκατάσταση. Και αν και τα ντοκιμαντέρ μπορεί να ισχυριστούν ότι γνωρίζουν τι συμβαίνει στο εσωτερικό, απολύτως κανείς δεν επιτρέπεται να εισέλθει στην εγκατάσταση αυτή στη Νότια Νεβάδα, όπου οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι πειραματίζονται με νέα αεροσκάφη και όπλα. Φυσικά η λαϊκή άποψη είναι ότι οι εξωγήινοι και τα UFO δοκιμάζονται εδώ πέρα.